Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα υγεία που ακόμη και αυτή την εποχή, ακόμη και στον 21ο αιώνα, το συζητάμε χαμηλόφωνα. Την επιληψία. Με τη βοήθεια του νευρολόγου Νικόλαου Τιβέριου Οικονόμου θα δούμε Πώ προκαλείται και ποιε είναι οι κύριε παρανοήσει σχετικά με την πάθηση αυτή. Επίση, θα μιλήσουμε για τι επιληπτικέ κρίσει και το τι τι πυροδοτεί, αλλά και όλε τι τελευταίε εξελίξει γύρω από την αντιμετώπιση και τη θεραπεία τη. Γεια σα, κύριε Οικονόμου, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ προ το κοντά μα. Καλή σα μέρα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Μπορείτε να μα δώσετε μια σύντομη περιγραφή του τι είναι η επιληψία και βασικά πώ επηρεάζει τον εγκέφαλο. Mm -hmm. Η επιληψία είναι μια συχνή νευρολογική νόσος αφορά περίπου στο 1% του πληθυσμού και έτσι για να δώσω έτσι ένα στίγμα αρκετά εκλαϊκευμένο το πούμε έτσι πρόκειται για μια ηλεκτρική, ευνίδια ηλεκτρική εκένωση στον εγκέφαλο, στο φλοιό του εγκεφάλου που μπορεί να αφορά είτε κάποιο μέρος του εγκεφάλου είτε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ε, Συνεπεί αυτού του πράγματος αυτή τη αφνίδιας ηλεκτρική εκένωσης έχουμε ακριβώς αυτά τα ευνίδια συμπτώματα, φαινόμενα που βλέπουμε στον ασθενή που μπορεί να είναι Κινητικά, αισθητικά, αυτονομικά μπορεί να είναι διάφορα είδη ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που πλήττεται. Κύριε Οικονόμου, ποιε είναι οι πιο κοινέ αιτίε τη επιληψία και αν αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ξεκινώντα από το αν θα εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, η επιληψία εμφανίζεται ναι, όντω σε οποιαδήποτε ηλικία, απλά αγαπάει περισσότερο την πρώτη ηλικία. Τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά, του εφήβους και την τρίτη ηλικία. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό γιατί έχει να κάνει με το γεγονό ότι στην πρώτη ηλικία ο εγκέφαλο είναι ακόμα αρκετά ανώριμο, δεν έχει οριμάσει. Και στην τρίτη ηλικία έχει αρχίσει να φθεί, να έχει φθορά. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουμε, Βλέπουμε ότι η επιλήψη αγαπάει μια κατάσταση στην οποία ο εγκέφαλο δεν είναι καλά θωρακισμένο. Mm -hmm. ε, οι αιτίε. Οι αιτίε είναι πολλέ. Ε, Ω επιτοπλίστων, οι πιο συχνέ αιτίε για την επιληψία είναι βλάβε του εγκεφάλου. Κρανιογκεφαλικέ κακώσει, αιματώματα, εγκεφαλικά επεισόδια, ισχυμικά ή αιμορραγικά όγκοι, ε, τραυματισμοί γενικότερα. Από εκεί πέρα πέρα, πέραν αυτών, υπάρχουν γενετικέ αιτίε, υπάρχουν μεταβολικέ αιτίε, υπάρχουν διάφορε άλλε αιτίε, συγκινεί δυσπλασίε κλπ. Και αυτό μπορούμε το διαγνώσουμε, να, να δούμε δηλαδή από πού προήλθε. Ασφαλώ. Ε, αυτό γίνεται είτε μέσα από ένα. Σημαντικό έτσι, ένα εκτενέ ιστορικό που θα πάρουμε από τον ασθενή και από το περιβάλλον του. Είναι πολύ σημαντικό συνήθω να έχουμε και το περιβάλλον του μαζί, συγγενεί κλπ. Και, και με κάποιε εξετάσει που κάνουμε στον ασθενή. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επιληψία. Ασφαλώ και υπάρχουν διαφορετικοί τύποι επιληψία και έχουν να κάνουν πάντα με την περιοχή του εγκεφάλου που ενδιαφέρεται ε, τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι μπορούμε να έχουμε επιληψίες που αφορούν ας πούμε, κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, άρα έχουμε κινητικά φαινόμενα, έχουμε επιληψίες που μπορεί να αφορούν μέρο ε, μέρος του εγκεφάλου που είναι αισθητικό φλοιό, αλλά να έχουμε αισθητικά φαινόμενα. Δηλαδή? Πρέπει να χάρη μπορεί να έχουμε μουδιάσματα και αυτά τα μουδιάσματα είναι επιληψία. Μπορεί να έχουμε επιληψία που να ενδιαφέρει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, να έχουμε ξαφνικά κοκκινίσματα, φλάσει, να έχουμε αυξομοιώσει τη πίεση κλπ. Μπορεί να έχουμε επιληψίε που επηρεάζουν όλο τον εγκέφαλο και μέρο του εγκεφάλου. Άρα, κατ' επέκταση, μπορεί να έχουμε επιληψία ο ασθενή να έχει όσον αφορά τη συνείδηση, να έχει πλήρη απώλεια τη συνείδηση ή μερική απώλεια τη συνείδηση. Μπορείτε να εξηγήσετε το ρόλο των κρίσεων στην επιληψία. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο δηλαδή κατά τη διάρκεια μια κρίση. Ο ρόλο των κρίσεων έχει ας πούμε ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο και μια μακροπρόθεσμη έτσι συνέ... επίπτωση. Ναι. Ακριβώς, επίπτωση. Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι σαν να το πούμε έτσι πολύ αδρά, είναι σαν να πέφτει μια ασφάλεια στο γενικό μα στο, 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 δια, στο ναι, ταμπλό που ναι, έχουμε ναι, 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 ναι. στο σπίτι. Οπότε αν, αν, για αν πέσει απλά μια ασφάλεια έχουμε ένα μικρό βραχυκύκλωμα. Αν πέσει όλο ο γενικό, έχουμε ένα γενικευμένο βραχυκύκλωμα. Έτσι, μπορεί να έχουμε μια επιληψία που μπορεί να πέσει απλά μια ασφάλεια να γεννηθεί σε μια μικρή περιοχή του εγκεφάλου και να μείνει εκεί περιορισμένο αυτό το φαινόμενο για κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια λεπτά, ή αυτό να επεκταθεί σε όλο τον εγκέφαλο. Αντιθέτω, μπορεί να έχουμε εξ αρχή μια πτώση όλου του γενικού και όλο ο εγκέφαλο με το καλημέρα να πάθει επιληψία, να πάθει αυτό το μεγάλο Όλοι οι επιληπτικοί παθαίνουν κρίσει. Ε, δεν είναι δεδομένο αυτό και ξέρετε κάτι, ε, αυτό είναι και ο σκοπός του νευρολόγου ή και του επιληπτολόγου ακόμα καλύτερα. Ε, με άλλα λόγια, προσπαθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιληψία να μην κάνουν ούτε καν μία κρίση. Mm. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ε, πώς όμως καταλαβαίνει κάποιος ότι πάσχει από επιληψία? Πώς καταλαβαίνει, ε, εξαρτάται πάντα το είδος των κρίσεων. Συχνά μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Είδε να το καταλαβαίνει γύρω του. Θα σα δώσω ένα δρόμο ναι, παράδειγμα. Ναι, λίγο με παράδειγμα. Ναι, γιατί... ναι, ναι. Ε, μπορεί να είναι παρέμβαση του χάρη κάποια ελάχιστα μικρά χασίματα, κάποια καθυλώσει του βλέμματο, α πούμε, σε κάποιο σημείο για ελάχιστο στιγμέ, για ένα-δύο δευτερόλεπτα και ο άνθρωπο να επανέλθει κανονικά. Αν αυτά αρχίζουν να επαναλαμβάνονται ή αν έχουμε κάποιο παρατηρητικό δάσκαλο ή το γονέα πολλέ περισσότερε φορέ που αντιληφθεί ότι αυτά επαναλαμβάνονται, τότε καλό είναι να αποτανθεί πούμε, σε κάποιον ειδικό. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα τα οποία διαλάθουν τη προσοχή μα. Όπω σα είπα πριν, ένα μούδιασμα ιδιαίτερο το οποίο είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρο του κορμιού μα και έρχεται και φεύγει. Με ένα χαρακτήρα σαν ένα κύμα που έρχεται και φεύγει. Κάποια περίεργη γεύση μερικέ φορέ στο στόμα, μια μεταλλική γεύση. Ή α πούμε, μπορεί να είναι μια επιγαστρική άβρα που λέμε, δηλαδή μια τάση σαν εμετό που έρχεται και φεύγει. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι δείγματα μια επιληψία που πάρα πολύ συχνά φυσικά. Κάτι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για επιληψία. Οπότε ε, στην περίπτωση που άμεσα το παρατηρήσει είτε ο ίδιος ο ασθενής είτε ο, ο γονιός για το παιδί του και έρθει σε εσάς μπορείτε εσείς α, με θεραπεία, με, με διαγνωστικά τρόφους? μέσα. Ναι, ναι. Ε, όπως σας είπα πριν παίρνουμε ένα λεπτομερές ιστορικό από τον ασθενή και από τους ανθρώπου ε, ανθρώπους που ζουν κοντά του και μετά συνεχίζουμε το διαγνωστικό έλεγχο ο οποίος είναι κατά βάση το εγκεφαλογράφημα αυτό είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην επιληψία και αν ακόμα ένα εγκεφαλογράφημα ρουτίνας 20 λεπτού δεν φτάνει Έχουμε τα μεγαλύτερα εγκεφαλογραφήματα, ολονύκτια, 24 ώρε 48 ώρα που μπαίνει ο ασθενή σε μια κλινική και τον παρατηρούμε και τον καταγράφουμε εγκεφαλογραφικά. Έχουμε μαγνητικέ τομογραφίε, έχουμε και άλλε εξετάσει. Και ποιε είναι οι διαθέσιμε θεραπευτικέ επιλογέ για την επιληψία, ε, ως επιτοπλίστων είναι φαρμακευτικές, mm -hmm. ε, και έχουμε όλο ένα και περισσότερα καινούργια σκευάσματα, αλλά πάρα πολύ συχνά, πολύ συχνά, μάλλον στο εν τρίτο των περιστατικών της επιληψίας, οι οποίε τις λέμε φάρμακοανθεκτικές, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντούν καλά στα φάρμακα, έχουμε άλλες θεραπείες οι οποίες μπορεί να είναι χειρουργική της επιληψίας, μπορεί να είναι κάποιος νευροδιαγέρτης που εμφυτεύεται όπως ο βηματοδότης της καρδιάς ο οποίος ελαττώνει τις κρίσεις και τώρα τελευταία υπάρχουν και άλλες θεραπείες όπως ο εντοβάθη εγκεφαλικός ερεθισμός. Υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ζωής ή διατροφικές τροποποιήσεις που θα βοηθούσαν ή βοηθούν στη διαχείριση της επιληψίας. Γενικά δίνουμε κάποιες γενικές συμβουλές στον ασθενή με επιληψία, ούτως ώστε να αποφύγει να κάνει κρίσεις. Αυτές ποιες είναι. Ε, ένας καλός ύπνος, καλός ύπνος σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Σε ποιότητα ναι. Δεν αρκούν μόνο οι στάνταρ ώρες, 7-8 ώρες, αλλά πρέπει να είναι και ποιοτικέ αυτές οι ώρες. Θα πρέπει να αποφεύγει το αλκοόλ ή έστω να πίνει εξαιρετικά μετρημένα. Γιατί το αλκοόλ μπορεί κάλλιστα να ε, πυροδοτεί στην κρίση. Οι ανθρώπου που πίνουν συστηματικά θα πρέπει να αποφύγουν να, να σταματήσουν απότομα να πίνουν. Ε, βέβαια, μιλάμε για γενικό πληθυσμό και όχι για τον επιληπτικό, γιατί ο επιληπτικό ξέρει ότι δεν πρέπει να πίνει, να πίνει πάρα πολύ ελάχιστο. Ε, θα πρέπει να αποβάλει το δυνατόν περισσότερο στρε από τη ζωή του. Έχει φανεί επίση ότι η άσκηση είναι κάτι το οποίο βοηθάει την επιληψία. Και υπάρχουν επίση μια κύπατη για διατροφή. Έχει φανεί ότι δίαιτε οι οποίε είναι πλούσιε σε λιπαρά. Ε, βοηθούν την επιληψία. Βοηθούν. Βοηθούν, ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε σε κάποιε ειδικά παιδιατρικέ μορφέ επιληψία ή σε φαρμακοανθεκτικέ μορφέ επιληψία μια δίαιτα η οποία είναι και το όνομα δίαιτα που τώρα ακούγεται και για άλλου λόγου. Ναι, ναι, ναι. Η οποία βοηθάει στην επιληψία. Πώ επηρεάζει η επιληψία την καθημερινή ζωή ενό ατόμου, συμπεριλαμβανομένων βέβαια θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εργασία, τι κοινωνικέ σχέσει. Κοιτάξτε, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον ε, επιληπτικό ασθενή, ο οποίο είναι καλά ρυθμισμένο φαρμακευτικά, και τον ασθενή, ο οποίο είναι φαρμακοανθεκτικό, που είπαμε πριν. Στην πρώτη περίπτωση, θα, που είναι τα δύο τρίτα των ανθρώπων που πάσχουν από επιληψία, είναι άνθρωποι που είναι δίπλα μα, λειτουργούν, κυκλοφορούν, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, κάνουν αθλητισμό, κάνουν το μπάνιο στη θάλασσα, κάνουν τα πάντα, γιατί ακριβώ οι άνθρωποι έχουν μία νόσο που απλά παίρνουν μία συντηρητική αγωγή και είναι άψογα με αυτό. Στην άλλη περίπτωση, στο 1 τρίτο του πληθυσμού, και εκεί εξετάζουμε ποιο είναι ο βαθμό φαρμακών και τι μπορεί να κάνουν. Πάντω και σε αυτή την περίπτωση, πάρα πολλοί ασθενεί από αυτού μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Να δούμε λίγο το θέμα των παιδιών. Ένα παιδί που έχει διαγνωστεί με επιληψία. Μπορεί να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο. Γιατί σα το λέω αυτό. Ε, γιατί βάσει ερευνών, μόλι το μισό διδακτικό προσωπικό έχει την απαραίτητη κατάρτιση για να στηρίξει ένα παιδί, ένα άτομο με επιληψία. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι θα σας πω αυτό που είπα και πριν, ότι ένα παιδί το οποίο έχει επιληψία, είτε ένα παιδί είτε ένα υλικός, το οποίο είναι καλά ρυθμισμένο, κανονικότατα πάει σχολείο, ακόμα και τα παιδιά που έχουν φαρμακονθεκτική επιληψία μπορούν να πάνε κάλλιστα στο σχολείο, το ζήτημα είναι ακριβώ ε, η άλλη πλευρά τη όχθη. Δηλαδή, αυτό που είπατε πριν, ο δάσκαλο, ο καθηγητή κλπ. να είναι κάπω εξοικειωμένο. Υπάρχουν νέε θεραπείε ή τεχνολογίε για τη θεραπεία τη επιληψία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην ακόμη πιο αποτελεσματική διαχείριση τη ασθένεια τα επόμενα χρόνια, Είναι τα ολοένα και περισσότερα σκευάσματα που βγαίνουν και αυτό που είπαμε πριν, τον βάθι κεφαλικό ερεθισμό. Αλλά πια ξέρετε, αρχίζουν και υπάρχουν και αρκετά wearables, αρκετά gadgets να πούμε, τα οποία μπορούν σε κάποιο βαθμό, είναι βέβαια σε εξέλιξη όλα αυτά τα πράγματα, να προετοιμάσουν ή να προφυλάξουν τον ασθενή λέγοντά τον ότι πιθανόν εσύ σε κάποια ώρα θα κάνει επιληπτική κρίση. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο και είναι breakthrough. Καταπληκτικό αυτό. Ε, Ποιε είναι μερικέ κοινέ παρανοήσεις σχετικά με την επιληψία που ακούτε στο γραφείο σας ή σας ρωτούν... Οι πιο συχνές παρανοήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ειδικά όταν είναι πρωτοεμφανιζόμενη επιληψία έχουν τα άγχη στο κατά πόσο θα μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια καθημερινότητα όπω την είχαν πριν. Οι γονεί για τα παιδιά του, κατά πόσο τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να πάνε σχολείο, θα μπορέσουν να σπουδάσουν, κατά πόσο θα μπορέσουν να κάνουν παιδιά κλπ. Ε, Συνεπώ. Οι δοξασίε και οι τάγχοι που έχουν οι άνθρωποι που έρχονται, στο, που διαγνώσκονται με επιληψία, έχουν να κάνουν με το κατά πόσο θα μπορέσουν να έχουν μια καθημερινότητα όπω όλοι μα. Που <Το> θα μπορούν Κανονικά. Όλοι. Και να κάνουν παιδιά και οικογένειε όπω το, το είπα ούτω ή άλλω. Ε, τι μπορεί να κάνει κάποιο, αν δει ε, μπροστά του ε, ένα άτομο να παθαίνει επιλεπτική κρίση, Βασικά, κατά πρώτα, μην πανικοβληθεί. Ε, να αφήσουμε... Γιατί έχουμε ακούσει ε, ε, να βάλει ένα μολύβι. Ακριβώ. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει. Ακριβώς. Το λέγανε αυτό για να μην δαγκώσει τη γλώσσα του. Όχι. Ε, στην πράξη αυτό που πρέπει να κάνει είναι το δυνατό να προφυλάξει τον ασθενή από το να μην χτυπήσει το κεφάλι του. Ειδικά σε περίπτωση που έχει επιλεκτική κρίση με σπασμό. Γιατί πολλέ κρίσει δεν έχουν καν σπασμό, μπορεί να είναι μια απλή λιποθυμία. Συνεπώ, εκείνο που θα κάνει θα βάλει ένα μπουφάν, κάτι, μια ζακέτα κάτω από το κεφάλι του ανθρώπου ή θα τον κρατήσει λίγο με το, το χέρι του. Θα τον γυρίσει στο πλάι ε, με σκοπό ακριβώς ότι αν έχει κάποιο πτήελα, αιματηρά πτύερα ή οτιδήποτε, να μπορέσουν να φύγουν πιο να εύκολα προς τα έξω. Δεν ανοίγουμε το στόμα. Αυτά είναι, είναι λαϊκές δοξασίες και κακές πρακτικές, γιατί έχει φανεί ότι σπάνε δόντια οι άνθρωποι, δαγκώνονται χέρι των ανθρώπων, προσπαθούν να βάλουν μέσα τα δάχτυλα, να βάλουν πυρούνια, να βάλουν κουτάλια κλπ. Δεν υπάρχουν αυτοί οι μύθοι ότι καταπίνουμε τη γλώσσα μας κλπ. Δεν υφίστανται. Οπότε πολύ απλά, χωρί πανικό, λίγη προσοχή στον ασθενή θα περάσει μετά πολύ λίγα λεπτά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες ενεργοποίησης ή παράγοντες που μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της, επιλησ... της, επιληψίας. Αυτά που είπαμε περίπου πριν, κακός ύπνος ή λίγος ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικό trigger, έτσι, πυροδοτεί πολύ εύκολα την επιληψία, το αλκοόλ. Ε, στη γυναίκα είναι η περίοδος, την περί... εκείνη την περίοδο είναι πιο ευάλωτη για να κάνει επιληπτική κρίση, λοιμόξεις, πυρετός, αυτά ω επιτοπλίστον κλείνοντας να μας δώσετε μία συμβουλή για κάποιους ή κάποιον που διαγνώστηκε πρόσφατα με επιληψία και ποιο μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρετε στο ευρύ κοινό. Καταρχήν θα έλεγα ότι ψηλά το κεφάλι. Είναι μια νόσος διαχειρίσιμη όπως χιλιάδες άλλες νόσοι. Ένα. Και κατά δεύτερο ότι υπάρχει και η μεγάλη πιθανότητα, ισχύει για πάρα πολλούς ανθρώπους που πάσχουν από επιληψία, μετά από κάποιο διάστημα να διακόψουμε και τη θεραπεία. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Σίγουρα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Doctor Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους.